Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Έλενα Μπαλάφα. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη follow-up. Στο επόμενο θέμα θα μάθουμε πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει το καλύτερο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης για digital και social media στελέχη στην Ελλάδα. Το No Grant απέσπασε το πρώτο βραβείο στο 2015-2016 για τα Social Media Awards, είναι ήδη γνωστό. Όπως και ότι το DIRI, The American College of Greece, διάλεξε το συγκεκριμένο δίπλωμα για να βάλει τη σημαντικότητα της σφραγίδα του. Θα πάμε να δούμε έναν από τους προτεργάτες στο Digital Marketing, τον κύριο Αποστόλη Ευαλή, και θα μας απαντήσει σε ερωτήσεις που πραγματικά ενδιαφέρουν τους πάντες. Είμαι με τον Αποστόλη Αϊβαλή και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει πολύ σημαντικές πληροφορίες για ένα, νομίζω, σκηνικό το οποίο αφορά πάρα πολλά άτομα, είτε το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν. Γιατί είναι ένας τομέας που νομίζω ότι έχει πολύ μέλλον και είναι και στρατηγικής σημασίας. Αν κάποιος θέλει να κτίσει κάτι, να το κάνει σωστά ή και να επιβιώσει μέσα σε αυτό το χώρο. Και παρόν έχει. Και παρόν. Και παρόν. Μιλάω για τα social media marketing. Πόσο σημαντικά είναι αυτά σήμερα, στο παρόν? Είναι όπως ήταν να χειρίζεσαι υπολογιστή πριν από 10 χρόνια. Είναι όπως ήταν να ξέρεις το ίντερνετ και τι είναι αυτό και τι το κάνω κάποια χρόνια πριν. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Τα social media δηλαδή βγήκαν στη διαδρομή και ακούγονται ξένα σε κάποιους. Αλλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιούμε όλοι όπως τα χρησιμοποιούμε σε προσωπικό επίπεδο και για τη δουλειά μας. Αποστολή, ακούγονται ξένα ή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία τους ή πού έχουν φτάσει? Δεν νομίζω πια ότι είναι τόσο ξένα, γιατί όλοι έχουμε ένα profile κάπου. Έχουμε ένα Instagram, έχουμε ένα Facebook, κάτι κάνουμε. Μας είναι λίγο άγνωστο το ότι αυτά τα κανάλια και εργαλεία μπορούν να κάνουν και δουλειά στο business, στο marketing. Και ιδιαίτερα δεν μας είναι άγνωστο το ότι μπορεί να βοηθήσουν έναν απλό άνθρωπο, έναν επαγγελματία, έναν μικρό επιχειρηματία. Περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι αυτά είναι μόνο για τα μεγάλα brand που κάνουν διαφημίσεις. Στην πράξη δεν είναι, είναι για όλους. Οπότε όπως ένας οποιοδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει απλοϊκά το Facebook ή οποιοδήποτε άλλο social media, να μιλάμε τώρα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ως εργαλείο από την πιο απλή επιχείρηση μέχρι την πιο σύνθετη ή σε μέγεθος κυρίως. Είναι διαθέσιμο το εργαλείο για να το χρησιμοποιήσει πιο απλή μέχρι την πιο μεγάλη επιχείρηση, για τον πιο απλό στόχο ή μέχρι τον πιο σύνθετο στόχο. Οι περισσότεροι θέλουν, για παράδειγμα, να μαθευτούν και να τους μάθει ο πελάτης τους. Αυτό είναι ένας θεωρητικά εύκολος στόχος. Κάποιοι όμως θέλουν και κάτι πιο συγκεκριμένο. Θέλουν να διαχειριστούν τη φήμη τους. Θέλουν να δημιουργήσουν πωλήσεις. Θέλουν να δημιουργούν εγγραφές από υποψήφιους πελάτες από μια άλλη χώρα στον κόσμο, στην οποία απευθύνονται. Εκεί αρχίζουν τα σύνθετα. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τέτοιες σύνθετες εργασίες. Είναι αυτό που λέμε εμείς social media marketing. Ωραία. Και πόσο εύκολο είναι κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή να πει ότι το γνωρίζω καλά, μπορώ να το αποκωδικοποιήσω και να αρχίσω να το δουλεύω, ώστε και αυτό να μου προσφέρει. Αρχικά όλοι μας τα χρησιμοποιούμε, άρα λίγο άμα βάλουμε κάτω τα εργαλεία αυτά και ασχοληθούμε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Το γνωρίζω καλά όμως, εδώ πάμε τώρα σε εγκατάρτιση. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Θα πρέπει να πάει κάποιος να τα μάθει αυτά, να μάθει πρώτα απ' όλα τα εργαλεία. Τι έχω στη διάθεσή μου δηλαδή? Ποια είναι? Είναι μόνο το Facebook? Α, υπάρχει και το Twitter. Τι κάνει αυτό? Μπορώ να κάνω διαφήμιση εκεί? Πού αλλού κάνω διαφημίσεις? Πώς μετράω τα αποτελέσματα? Τι είδους διαφημίσεις κάνω? Πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψω? Πρέπει να ξοδέψω? Μπορώ να τα κάνω και δωρεάν? Τι μπορώ να κάνω δωρεάν? Αυτά είναι τα βασικά που λέμε εμείς. Τα οποία εμείς εδώ το διδάσκουμε. Εδώ διδάσκουμε και τα εργαλεία και τις καμπάνιες και τις στρατηγικές και τι πληρώνουμε και τι δεν πληρώνουμε και τι μετράμε. Τα μαθαίνει κάποιος αυτά εδώ. Μετά πρέπει να μάθει τα best practices και τη στρατηγική. Ωραία, τώρα γιατί τα έβαλες λίγο... Γρήγορα. Ναι, και γρήγορα και... οπότε μπορεί ο καθένας να γίνει... να ασχοληθεί με το marketing των social media. Το λέω πάντα δημόσια πως ναι, αρκεί να καταρτιστεί σωστά. Σας δώσω παράδειγμα. Έχουμε εδώ έναν φαρμακοβιομήχανο. Έχουμε μία εκδότρια. Έχουμε μία πρώην διευθύντρια μιας εταιρείας PR. Έχουμε μία αισθητικό. Έχουμε μία ενοπαραγωγό.
Έχουμε μία σχεδιάστρια φωτισμού. Σας λέω τώρα ειδικότητες που δεν είναι marketing. Και καλύπτει όλη την γκάμα, νομίζω. Παραδείγματα, ναι. Έχουμε έναν βιολόγο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν ξενοδόχο στην Κρήτη. Έχουμε διάφορων ειδών ειδικότητες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Προφανώς έχουμε και marketing στελέχη, έχουμε και ανθρώπους που ήδη δουλεύουν στη διαφήμιση, έχουμε και αυτούς. Αλλά οι περισσότεροι έρχονται εδώ γιατί είναι επιχειρηματίες ή επαγγελματίες. Θέλουν καινούριους πελάτες. Ποιος δεν θέλει. Θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που κάνουν την επιχείρησή τους ή πριν ξεκινήσουν την επιχείρησή τους να δουν πώς θα το κάνουν σωστά. Καλή ώρα, ας πούμε, έχουμε εδώ και έναν άνθρωπο που πουλάει στο Etsy. Δεν ξέρω για όσους γνωρίζουν το Etsy, είναι ένα marketplace για χειροποίητα πράγματα. Που πουλάει χειροτεχνήματα. Και θέλει να δει πώς θα κάνω καλύτερο marketing για να πουλάω καλύτερα εκεί. Έχουμε κάποιον άλλον που έχει μόνο το σπίτι του στο Airbnb και τον νοικιάζει και θέλει να δει πώς μπορώ να το προωθήσω καλύτερα. Έχουμε όλες τις ανάγκες. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να προσθέσουν το παραπάνω, να μάθουν το παραπάνω. Και μετά έρχονται και για να κάνουν αυτή τη δουλειά προς τα έξω. Δηλαδή, στο τέλος, όταν τελειώνουν αυτό το διπλώμα, τους έρχεται η ιδέα ότι έχω μάθει πολλά πράγματα. Μήπως να γίνω ελεύθερος επαγγελματίας και να γίνω σύμβουλος social media και να πάω να τα πουλάω σε άλλους. Αυτή ήταν η άλλη ερώτησή μου. Δηλαδή, okay, είναι αυτοί που έχουν ήδη επιχειρήσεις, οπότε θέλουν να δουν πώς αυτό να το κάνουν, να πάνε στο επόμενο βήμα την επιχείρησή τους. Ένας που δεν έχει επιχειρήσει και θέλει να ασχοληθεί με αυτό, θα βρει εύκολα δουλειά. Είναι μια. Εάν ψάχνεις δουλειά, εργασία, εδώ θα βρεις πριν τελειώσει το διπλώμα. Γιατί έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι ανθρώπους στην αγορά. Είναι δυσέβρετη αυτή η καταρτισμένη. Έχει ζήτηση. Ειδικά στην Ελλάδα, αυτό τον καιρό τα λες ότι έχει ζήτηση. Στην Ελλάδα, τώρα μιλάμε για Ελλάδα κρίσης. Πόσο μάλλον να πας και στο εξωτερικό που πάλι μπορείς. Μπορείς να πας να κάνεις απλά σε μια θέση στο εξωτερικό. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί ξέρω την εμπειρία σου και ξέρω ότι είσαι και. Έλληνες είναι στο εξωτερικό, είναι κάτι που υστερούμε, μπορούμε να πάμε καλά, δεν έχει σχέση αν καταρτιστεί σωστά, είναι η ίδια κατάσταση με έξω. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οι Έλληνες, επειδή περνάμε πολύ δύσκολα και είμαστε σε πολύ μεγάλη έντονη πίεση λόγω της κρίσης, ότι είμαστε πολύ πιο crafty, όπως μας λένε οι Αμερικάνοι για παράδειγμα, με τους οποίους εγώ έχω επαφή. Άρα ελισσόμαστε. Δεν θεωρούμε αυτονόητα κάποια πράγματα. Άρα είμαστε πολύ πιο καταρτισμένοι θεωρητικά για δύσκολες καταστάσεις. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα από ότι είναι εδώ. Αρχικά. Δεύτερον, εμείς τουλάχιστον εδώ τα παιδιά τα καταρτίζουμε, που δεν είναι παιδιά, έχουμε από 18 χρονών μέχρι 67 φοιτητές, έτσι να το πούμε και αυτό. Τους καταρτίζουμε με τα πρότυπα της Αμερικής. Το πρόγραμμα που έχει εδώ την Αμερική και το πρόγραμμα ανανεώνεται βάσει του τι συμβαίνει τώρα στο Silicon Valley. Δεν είναι θεωρητικό, δεν ανανεώνεται βάσει Ελλάδος. Άρα αυτά που μαθαίνουν αυτοί εδώ. Μπορούν να πάνε και να τα κάνουν μια χαρά οπουδήποτε. Νομίζω αυτό είναι από τα πιο σημαντικά γιατί έχει την ίδια βάση, την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης και μπορεί να ανταπεξέλθει σήμερα με όλες τις συνθήκες που αντιμετωπίζει και κάποιος άλλος. Έτσι. Και αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις αν κοιτάς απλώς τα προγράμματα από μακριά και βλέπεις μόνο τα topics τους ή τους εισηγητές. Δεν μπορείς να καταλάβεις το πόσο συχνά ανανεώνει τη ύλη, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις που βασίζεται και πόσο είναι πρακτικά. Χρήσιμη και χρηστική. Αν είναι δηλαδή μόνο θεωρίες, αν είναι πραγματικά κάτι που εγώ το βάζω στη δουλειά μου και αύριο κάνω τη δουλειά μου καλύτερα, φθηνότερα, με μεγαλύτερο αποτελέσμα. Θα πρέπει να το τελειώσεις αυτό το διπλώμα. Εδώ θα ήταν τέλειο να μπορούσατε να ρωτήσετε όλους αυτούς τους 40 εδώ και άλλους 40 στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, πώς νιώθουν, γιατί αυτοί τελειώνουν σε λίγες μέρες. Και να δείτε ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει πράγματα που τους αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και τη ζωή και τη δουλειά τους. Κάποιοι έχουν ήδη βρει δουλειά. Κάποιοι επιχειρηματίες αλλάζουν τον τρόπο που θα έκαναν την επιχείρησή τους γιατί βλέπουν ότι μα γίνεται φθηνότερα αλλού ή αλλιώς. Κάποιοι αλλάζουν και την επιχείρησή τους και το επάγγελμά τους. Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, που ήταν διευθυντές marketing, όπως μου έλεγε πριν μια κοπέλα εδώ που έχει 15 χρόνια εμπειρία και είχε στη δουλειά της προβλήματα κτλ. Και τώρα θα κάνει pivot και θα αλλάξει, θα κάνει άλλη ειδικότητα. Θα πάει και θα γίνει ελεύθερη επαγγελματίες γιατί έχει βρει ευκαιρίες, τις έχει εντοπίσει επειδή τις έμαθε εδώ, τις οποίες θέλει να παρέχει υπηρεσίες και μάλιστα όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ενώ θα μένει στην Ελλάδα. Αυτά είναι πράγματα που μπορείς να τα κάνεις μόνο με αυτά. Και δεν το ξέρει και το πολύ κοινό. Δεν ξέρουν ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Δεν φαντάζονται ότι μέσα στην κρίση της Ελλάδας, για παράδειγμα, μπορείς εσύ να βρεις δουλειά ή να βρεις πελάτες άμεσα. Ότι σε 2 εβδομάδες μπορείς να έχεις εισόδημα, αν ασχοληθείς σωστά. Και εδώ να το τονίσω αυτό. Κανένα πρόγραμμα κατάρτισης δεν σου εγγυάται κάτι αν εσύ δεν ασχοληθείς. Αν δεν συνεχίσεις να ασχολείσαι. Να το αποκωδικοποιήσουμε λίγο. Εγώ τώρα που δεν ασχολούμαι και θέλω να γίνω, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνω? Αρχικά να καταρτιστείς. Πολύ βασικό. Το λέμε. Πρέπει να μάθεις 10 πράγματα. Θα μάθεις τα εργαλεία, θα μάθεις στρατηγικές, θα μάθεις κοστολόγηση, θα μάθεις τιμολόγηση, θα μάθεις πράγματα που έχουμε εδώ σχετικά με digital και social. Θα είσαι καταρτισμένος.
Μετά θα πρέπει να ειδικευτείς στο αντικείμενο που ήδη είσαι. Ας υποθέσουμε ότι είσαι βιολόγος. Ας υποθέσουμε ότι είσαι δημοσιογράφος ή είσαι publisher. Αυτό που είστε εσείς, είστε μια εκπομπή. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα καλύτερα με τα digital και social media? Πώς παράγουμε περιεχόμενο ή και το χρεώνουμε ή και το απευθύνουμε σε άλλους πέρα των Ελλήνων ή και βγάζουμε από διαφημίσεις ή και το προωθούμε σωστότερα από ό,τι το κάναμε πριν? Οπότε αυτό το δίπλωμα είναι για όλους και απευθύνεται σε όλους. Ναι, από φαρμακοποιό που έχουμε, βιολόγο. Βιολόγο, έτσι, είναι βιολόγος, δούλευε σε εργαστήριο και έκανε έρευνες και ήρθε ο άνθρωπος γιατί θέλει να προωθεί τη δουλειά του παγκοσμίως. Ο καθένας έχει μια διαφορετική ανάγκη. Όσοι ασχολούνται και δεν έχουν, δηλαδή έχουν μια εταιρεία και θέλουν να πάνε πάλι το επόμενο βήμα, είναι η κατάρτιση. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εκπαιδευτούν για ό,τι έχουν σαν γνώση, είτε να προχωρήσουν μπροστά είτε να συνειδητοποιήσουν αν κάπου κάνουν λάθος. Έτσι. Δηλαδή, μπορούν να βρουν και το λόγο που. Θα βρουν πάρα πολλά. Θα βρουν πάρα πολλά. Θα δουν τα λάθη πρώτα απ' όλα μέσα. Θα γλιτώσουν χρήματα μετά. Ξοδεύανε γιατί δεν ήξεραν και τώρα βλέπουν ότι δεν χρειάζεται αυτό. Νομίζω στην Ελλάδα, στην κρίση, είναι το δεύτερο πιο σημαντικό εκτός από το να βρει δουλειά, το να μην σπαταλάς χρήματα. Τρίτον, θα μπορούν να υπολογίσουν ακόμα και ακριβώς τα πιθανά τους εισοδήματα, γιατί στα digital και social media, αν ξέρεις να υπολογίσεις τα αποτελέσματα που μπορείς να έχεις αποτελέσματα εδώ, μπορείς να κάνεις δηλαδή μια διαφημίση για πωλήσεις. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Μπορείς να ξέρεις πού θα διαφημιστείς, πόσα θα ξοδέψεις προκειμένου να έχεις ένα πελάτη που θα έρθει στο site σου και θα αγοράσει το ρούχο που εσύ πουλάς, το φάρμακο που εσύ πουλάς, το λάδι ή το τυρί που εσύ πουλάς από το e-shop σου. Μπορείς να το υπολογίσεις. Άρα μπορείς να κάνει ένα πλάνο κάποιος μετά και να ξέρει, αν κάνω αυτά, πού θα με πάνε. Ωραία. Ας πούμε ότι εγώ αποφασίζω να κάνω αυτό το βήμα για την κατάρτιση. Πόσο χρόνο περίπου θέλει? Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι για να είναι πλήρες ένα τέτοιο διπλώμα πρέπει να είναι γύρω στις 120 ώρες. Πρέπει να είναι σίγουρα πάνω από 100. Εμείς είμαστε 122 ακριβώς ώρες μέσα στην τάξη που περιλαμβάνουν όμως και θεωρία και εργασίες και ασκήσεις και hands-on έχει απ' όλα. Οπότε ξεπερνάτε κατά πολύ το θεωρητικό των 100 ώρων. Ναι, είμαστε πολύ πρακτικοί έτσι κι αλλιώς. Τώρα, ας πούμε, τα παιδιά είναι κάτω σε μια αίθουσα και ετοιμάζουν μια δικιά τους πλήρη στρατηγική. Είμαστε προς το τέλος, έχουν μάθει τα πάντα. Τους έχουμε βάλει κάτω να βάλουν όλα τα κανάλια κάτω, να τα κοστολογήσουν και να τα παρουσιάσουν μάλιστα εδώ, σαν να τα παρουσίασαν σε ένα πελάτη. Οπότε 120 ώρες περίπου χρονικά είναι σε... Αυτό γίνεται περίπου στους 2,5 με 3 μήνες. Φανταστείτε ότι ξεκινάει Ιανουάριο και ολοκληρώνεται πριν το Πάσχα και μετά ξαναξεκινάει μετά το Πάσχα και ολοκληρώνεται μέχρι τα μέσα Ιουλίου, μετά ξαναξεκινάει το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπότε κάποιος που μας ακούει μπορεί μετά τις γιορτές να ολοκληρώνεται τώρα σαν φάση, μπορεί να γραφτεί. Των γιορτών του Ιανουαρίου τυχαίνει στην Αθήνα είναι sold out, γράφουμε για τον Απρίλιο, μπορεί να γραφτεί στον Απρίλιο. Ταυτόχρονα όμως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, Ιανουάριο έχει ακόμα θέσεις και γίνεται και στο Ηράκλειο της Κρήτης που ξεκινάει τον Απρίλιο. Και σε 3 μήνες βρίσκουν δουλειά. Πριν τελειώσουν θα βρουν δουλειά. Προσοχή, το ξαναλέω αυτό. Έχουν πολλές θέσεις εργασίας, θέλουν καταρτισμένους ανθρώπους. Εμείς τους βγάζουμε και έχουμε και πολύ καλή πλέον ποιότητα και φήμη στην αγορά. Θεωρούμαστε πολύ υψηλοί γιατί ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό επίπεδο. Αν ασχοληθεί κάποιος, θα βρει δουλειά πριν τελειώσει. Έχουμε 80% απορρόφηση φοιτητών. Όσοι ψάχνουν δουλειά από εμάς, προσλαμβάνονται. Λοιπόν, ένα σημαντικότατο χαρτί, σημαντικότατες ευκαιρίες, αλλά κυρίως σημαντικότατη γνώση εδώ στην Ελλάδα. Εδώ, στην Ελλάδα, παρότι η γνώση προέρχεται απ' έξω, ναι, έχουμε και εμείς αυτή την ευκαιρία πια. Εμείς κάνουμε πάρα πολύ προσεκτική δουλειά. Το κυριότερο για να αφήσουμε τα της δουλειάς είναι ότι περνάμε θαυμάσια. Έχουμε κάνει ένα community, είμαστε 700 πλέον specialists. Και πήραμε μια πολύ σημαντική γεύση και εμείς και αυτό μπορώ να το πω. Περνάμε πραγματικά θαυμάσια, είμαστε παρεάκι. Μαζευόμαστε, μαγειρεύουμε, τα κάνουμε όλα. Δηλαδή, κάνουμε και παραδοσιακά πράγματα. Δεν είναι μόνο digital η ζωή μας. Βοηθάμε ένας τον άλλον, συνεργαζόμαστε, έχουν αρχίσει να γνωρίζονται οι Θεσσαλονικείς με τους Αθηναίους. Περνάνε πραγματικά πολύ ωραία. Δηλαδή, φεύγουμε από εδώ και θα δείτε, αν είχατε την πολυτέλεια, ότι έρχονται οι υπαλλήλοι στους επόμενους για να τους καλωσορίσουν. Γιατί είναι τόσο δεμένοι με το πρόγραμμα και τους λείπει όταν τελειώνει. Νομίζω και τα social media μπορούν να το κάνουν αυτό. Το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Όταν τελειώνουν αυτοί από εδώ, έχουν δημιουργήσει group, pages, μιλάνε μεταξύ τους, email, chat κτλ. Δημιουργούν περιεχόμενο, κάνουν μαζόξεις και μόνοι τους. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ εσάς.